λοιπόν. Εξαιρετική ήχη, χορός τον οποίο είχαμε καιρό να δούμε, είχαμε καιρό ανθρώπους να δούμε να χορεύουν δίπλα-δίπλα, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας, εντυπωσιακές εικόνες και με τα ντρόν, και θέλω να καλησπερίσω ευθύς αμέσως και μετά θα κάνουμε τις επεξηγήσεις. Τον καλό φίλο τον Θανάση τον Μαυρόκοστα. Καλησπέρα. Θανάση, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τον Μανώλη τον Καταρτζόγλου, φυσικοθεραπευτής. Κύριε Καταρτζόγλου, καλώς ήρθατε. Μανώλη, πάμε στον Ενικό. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας χαρίσατε τέτοιες εικόνες για μία ακόμη φορά, γιατί ξέρετε, ήταν θολό το μέλλον για πολλά πράγματα της καθημερινότητάς μας, πόσο δε μάλλον με το χορό που έχουμε συνηθίσει και σαν κριτική και όπως ήθιστε σε όλο τον κόσμο, να πιανόμαστε χέρι-χέρι. Δεν ξέραμε πώς θα χορέψουμε και ήρθατε εσείς με ένα πρωτοποριακό καινοτόμο μοντέλο, όχι μόνο να μας δείξετε ότι μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και τώρα, που βρισκόμαστε εν καιρό κρίσης επιδημιολογικής, υγειονομικής και μπορούμε να χορέψουμε, αλλά νομίζω ότι έχετε πάει και ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις και σωματικά να μπορέσει κάποιος να χορέψει. Θανάση, θέλω το σχόλιο σου, μαγικές εικόνες, για μία ακόμα φορά, σκέψη, ιδέα, από πού ξεκίνησαν όλα. Εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, θέλω να σου πω, και μετά τη μετάδοση τη χθεσινή από το δελτίο ειδήσεων της Κρήτη. Καταρχήν, είμαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα πάλι με τους μαθητές μου και την ομάδα μου όλοι μετά από 2 μήνες. Που δεν είχαμε χορέψει ούτε τίποτα, εκτός από το σπίτι που όποιος ήθελε έκανε με ένα χορό, αλλά ποτέ δεν είναι το ίδιο. Πρέπει ο χορός είναι ενώνει. Οπότε, άμα δεν έχεις την παρέα σου. Εγώ βλέπω εδώ πρωτοποριακή χορευτική κινησιολογική εξάσκηση. Κάποιος που θα τα ακούσει θα πει τι είναι αυτό το τρένο. Όμως είναι ο ορθός τρόπος ώστε να ξεκινήσει κάποιος μετά από μια παρατεταμένη έτσι αδράνεια. Ναι, ναι. Το χορό. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως με τον Μανώλη και αυτό που δουλεύουμε τώρα και πολύ καιρό είναι η ποιότητα στην κίνηση σε συνδυασμό με την ασφάλεια των χορευτών. Mm-hmm. Πώς πετυχαίνεται τώρα όλο αυτό, θέλουμε λεπτομέρειες. Να μας πει και ο κύριος Καταρτζόγλου το σχόλιο του. Συνδυάζουμε χορό και επιστήμη. Ακριβώς. Κάπως έτσι πάμε να το τοποθετήσουμε. Στη συνεργασία που έχουμε με τον Θανάση τα τελευταία χρόνια. Απ' τη μία μας ενδιαφέρει η ποιότητα της κίνησης, mm-hmm. όπου ο Θανάσης ως γνώστης χορευτής αλλά και δάσκαλος χορού μπορεί και διδάσκει με λεπτομεριακό τρόπο και την μεταδοτικότητα που τον διακρίνει. Απ' την άλλη, προσπαθούμε να βάλουμε την ασφάλεια απάνω στην επιβάρηση των χορευτικών κινητικών προτύπων. Σε κάθε χορευτικό κινητικό πρότυπο ή αλλιώς φιγούρες ή αλλιώς το χορό που κάθε άτομο μπορεί να εκφράσει με διαφορετικό τρόπο, προσπαθούμε να δούμε τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να επιβαρύνει περισσότερο το μεσηλωτικό του σύστημα, ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια. Η ασφάλεια στην επιβάρηση και πιο πολύ μας ενδιαφέρει η πρόληψη. Διότι η πρόληψη, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η καλύτερη θεραπεία. Λοιπόν, εδώ εγώ βλέπω, Θανάση, ευεργετικές ασκήσεις οι οποίες μπορούν να ζεστάνουν τους μυς πριν το κυρίως κομμάτι που είναι ο χορός, αυτός καθεαυτός, ο Μαλεβιζιώτης, ο Πεντοζάλης, και έχουμε και αποθεραπεία. Θέλω να πάμε να τα δούμε σιγά-σιγά, να δούμε πώς υλοποιήθηκε όλος αυτός ο σχεδιασμός που είχατε στο μυαλό σας και βεβαίως που μας χαρίσατε εξαιρετικές εικόνες για μία ακόμα φορά. Πάμε να δούμε λοιπόν το κομμάτι της προθέρμανσης και παρακαλώ να μου εξηγήσετε για να καταλάβει και ο κόσμος. Καταρχήν, η προθέρμανση προ-κορονοϊού και προ-οικονομικής κρίσης γινόταν πολύ εύκολα με το να χορεύουμε όλους τους χορούς. Ένα 20 λεπτό, ας πούμε, 25 λεπτά, έτσι, που δεν αλλάζει αυτό στη σχολή, το έχουμε πάντα σαν νόμο. Ναι. Σούστα, Χανιώτη, Μαλεβιζώτη, Πεντοζάλη, να ζεσταθούμε και μετά ήμασταν έτοιμοι. Τώρα, εφόσον μετά από 2 μήνες θεωρητικά αδράνειας και χωρίς προπόνηση, ο Μανώλης μας έφτιαξε εδώ κάποιες ωραίες ασκήσεις. Πάμε να τα δούμε. Πάμε για να δουλέψουμε τις μικρές ομάδες που τι βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ξεκινήσει με το πρώτο σκέλος της προθέρμανσης. Πεντοζάλης, ήπιος Πεντοζάλης, ώστε να. Μπράβο. Δεν σταθούμε. Έτσι, να ακούμε και λίγο ήχο, να ακούμε κριτική μουσική που μας έχει λείψει από τα γλέντια και από τις παρέες και από τις σχολές χορού. Όλες. Έτσι. Λοιπόν, προθέρμανση. Και πάμε μετά στο κυρίως κομμάτι. Έτσι. Το οποίο είναι αυτό που βλέπουμε. Να αλλάξουμε το. Αυτό είναι ζέσταμα ακόμα. Το ζέσταμα. Και πάμε στο κυρίως κομμάτι. Λοιπόν. Έχουμε ένα θεματάκι με το βίντεο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω το σχόλιο σας να μου πείτε και πώς ένιωσαν και οι χορευτές. Είχαμε 50 άτομα μερακλίδες και μερακλίνες, οι οποίες έδωσαν το δικό τους στίγμα. Δεν ξέρανε τι θα κάνουμε. Α, δεν το γνώριζαν. Όχι. Αυτό ήταν η πρώτη φορά που το παρουσιάσαμε το Μανώλη. Το φτιάχναμε στο μυαλό μας τώρα και πολύ καιρό. Και ειδικά τώρα με το 2 μήνες που είμαστε σε καραντίνα, είχαμε μια επικοινωνία κάθε τελευταία βράδυ, ας πούμε. Είναι.
και έγινε τελευταία στιγμή. Ήταν έτοιμο να το φτιάξουμε, να το παρουσιάσουμε. Τα παιδιά νιώσανε υπέροχα από ό,τι μου είπανε. Και στο ζέσταμα στην αρχή, και μετά μπήκαμε στην προπόνηση, στην εξάσκηση. Και ειδικά το πιο σημαντικό μετά την αποθεραπεία. Κύριε Καταρατζόγλου, το σχόλιο σας. Το σχόλιο μου ήταν ότι ο Θανάσης είχε την έντονη επιθυμία να ξαναδιδάξει τους μαθητές του. Όχι μόνο να κάνει προπόνηση ο ίδιος. Και ψάχνουμε να βρούμε πώς το κάνουμε. Το προσαρμόσαμε λοιπόν αφενός την υγειονομική κρίση. Και αφετέρου προσπαθήσαμε να δούμε τους χορευτές που είχαν 2 μήνες να χορέψουν οργανωμένα, πώς πρέπει να ζεστάνουμε το σώμα σωστά. Βρήκαμε κάποιες ασκήσεις προσαρμοσμένες στα χορευτικά πρότυπα που θα κάνανε εκεί και θα εκτελούσαν την ημέρα. Και μετά βάλαμε την αποθεραπεία στο τέλος, ούτως ώστε να αισθανθούν καλά, να μην έχουν το αίσθημα της κόπωσης ή της ανεξίας ή της υπέρχθησης και να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα στην ευεξία της στιγμής από το χορό. Γιατί ο χορός, ξέρετε, είναι η έκφραση της ψυχής για το πώς μπορούμε να απολαύσουμε την καθημερινότητα όσον αφορά την κίνηση. Και όσο το δυνατό ευκολότερα να βγει από μέσα από τον καθένα μας ο χορός, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια. Πάμε να δούμε και λίγο πεντοζάλι, το κυρίως μέρος δηλαδή της διαδικασίας. Πάμε να δούμε τις μερακλίνες, οι οποίες χόρεψαν πεντοζάλι μπροστά από τον Γκούλε, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Για πάμε να το δούμε το στιγμιότυπο. Εδώ να πούμε το ζέσταμα από τις κοπελιές. Μάλιστα. 2 μέτρα απόσταση ένας από τον άλλο. 2 μέτρα απόσταση. Καμία επαφή με το έδαφος, ούτε στις ασκήσεις ούτε στο χορό. Αυτό ήθελα να σχολιάσω, ότι με το έδαφος δεν υπήρξε καμία επαφή των χορευτών. Ήταν βασικό και ο καθένας ήρθε με την ατομική του τσαντούλα, με αντισηπτικό, νερό, πετσετούλα, που αυτό από Δευτέρα που θα ανοίξουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτά θα κρατήσουμε. Υιοθετείται πλέον όλο αυτό το μοντέλο ατομικής προστασίας από Δευτέρα, επιστροφή στις σχολές Μαυρόκοστα. Βέβαια. Και επειδή είναι δύσκολο να πιάσουμε όλοι μαζί για να χορέψουμε μέχρι να περάσει όλο αυτό, που αυτό είναι το ποθό και αυτό περιμένουμε όλοι. Έπρεπε να βρούμε τρόπο. Και βρήκαμε έναν τρόπο, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, αρκετά εξελιγμένο και αρκετά ολοκληρωμένο. Το κομμάτι της αποθεραπείας τελικά πόσο σημαντικό είναι? Εγώ θεωρώ ότι το κομμάτι της αποθεραπείας είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα αθλήματα. Και ειδικά για τον χορό, που είναι μια τέχνη και που είναι δύσκολα ορισμένα κινητικά, ορισμένες φιγούρες που εκτελούν οι χορευτές και τώρα που ήταν μόνοι τους. Πάμε να δούμε και κάποια πλάνα από την αποθεραπεία. Να δούμε πώς αυτή υλοποιήθηκε, πραγματοποιήθηκε. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο στιγμιότυπο, να σας πω την αλήθεια. σε ένα ολόκληρο προβλήτα εκεί να βλέπω 50 άτομα να κάνουν διατάσεις, έτσι, και με επίκεντρο πάντα το κριτικό χορό. Δευτέρα, επειδή, συγγνώμη, την κοπή, ξέρω ότι ξέρεις και χορεύεις πολύ καλά κιόλας και σε έχω δει. Να είσαι καλά. Θέλω να πω σε όλους τους χορευτές, όχι μόνο στους μαθητές της σχολής μας τα λοιπά. Αυτό το κάναμε για όλους τους χορευτές. Ειλικρινά το λέω, για όλες τις σχολές. Μόνο αν το κάνει κανείς μετά από το χορό, θα καταλάβει πόσο ωφέλιμο είναι. Συμφωνείς, Μανώλη? Απόλυτα συμφωνώ. Μόνο άμα το κάνει θα καταλάβει. Δεν το κάνουμε καμιά φορά και στα γλέντια ή από εδώ. Είναι κάτι που λείπει. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Στα γλέντια δεν μπορείς. Δεν το κουβεντιάζουμε. Και το ζέσταμα που δείξαμε τώρα. Εννοεί εσείς όταν χορεύετε στα γλέντια. Σαν συγκρότημα. Εννοείς ο κύριος. Όταν χορεύουμε σε συγκρότημα, μετά κάποιος, όποιος πάει σπίτι του, έχει την ατομική του ευθύνη και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Άλλος κάνει, άλλος δεν κάνει. Σε ένα γλέντι που δεν είναι σε συγκρότημα και απλά είμαστε σε ένα γλέντι. Δεν είναι εύκολο. Άμα γυρίζεις σπίτι εύκολο. Αργά, ας πούμε, με τόση όρεξη και με τόση κατάνοιξη, δεν νομίζω ότι έχεις στο νου σου να κάνεις διατάσεις. Η αποθεραπεία με την πρόληψη παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των χορευτών, θεωρώ. Είναι μια καινοτομία η οποία θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ πρωτοποριακά τις σχολές Μαυρόκοστα, αλλά πιστεύω και όλες τις άλλες σχολές χορού. Μια ομάδα, η ομάδα των παιδιών, ας πούμε, τα οποία προφανώς και θα επιστρέψουν στις σχολές χορού από την ερχόμενη εβδομάδα. Εκεί υπάρχει ένα πιο έτσι, μοντέλο. Αυτό το μοντέλο θέλουμε να το κάνουμε και στο εφηβικό τμήμα. Και στο εφηβικό. Αυτό που ήταν το μεγάλο τμήμα των ενηλίκων, το προχωρημένο. Ναι. Και στο εφηβικό και στο παιδικό. Γιατί για τη νέα γενιά, έτσι, Μανώλη. Κυρίως. Για τη νέα γενιά τα κάνουμε όλα. Κυρίως μας ενδιαφέρει η νέα γενιά και τα παιδιά. Όπου εκεί πλέον έχουμε την ανάπτυξη, έχουμε την εκμάθηση από τη μικρή ηλικία που διδάσκονται και πειθαρχία μέσω του χορού. Ξέρετε, ο χορός είναι μια αίσθητη μορφή πειθαρχίας, διότι αναγκάζεσαι να πάρεις το ρυθμό και να τον κάνεις κίνηση. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να κάνεις διαλογισμό. Πρέπει να έχεις το μυαλό στραμμένο εκεί, μέχρι ότου να το μάθεις πάρα πολύ καλά. Ακούς το ρυθμό που βγαίνει μέσα από τη μουσική και τον εκτελείς σαν κίνηση. Οπότε, άμα δεν ακούς καλά τη μουσική, δεν εκτελείς καλά τις χορευτικές κινήσεις.
Χαίρομαι που βλέπετε με επιστημονική πλευρά και δεν θα μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος. Ο Θανάσης έχει τη διορατικότητα, έχει εγκεφαλική ευχέρεια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά, είτε με το κομμάτι της μουσικής, είτε με το κομμάτι του χορού. Πάντα έχεις να μας δώσεις κάτι διαφορετικό. Γιατί τελικά η παράδοση αυτό είναι. Να μπορείς να πηγαίνεις παρακάτω χωρίς να χαλάς τη ρίζα, το ένα συμπληρώνει χωρίς το να χαλάς την παράδοση. Στο κάτω-κάτω, παράδοση για εμάς, εδώ, είναι η ζωή μας όλη. Δηλαδή, όλη μέρα ή χορεύουμε ή τραγουδάμε ή βγάζουμε μαντινάδες, όλοι για όλους μιλάμε εδώ. Δεν είναι κάτι μόνο που κρατάμε από πίσω και από παλιά, που το κρατάμε έτσι ανέπαφο, το ζούμε καθημερινά. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι μακρινό. Σωστά. Είναι η ζωή μας. Εγώ θέλω και το σχολείο σου γενικά πώς θα βλέπεις τα πράγματα, γιατί έρχεται καλοκαίρι και ρωτάω εσένα βεβαίως από την πλευρά του πολιτιστικού, παραδοσιακού, που πολλοί νιώθουν ότι τελικά δεν θα ξαναζήσουν τις χαρές τις οποίες ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια λόγω και της υγειονομικής κρίσης. Εγώ το θεωρώ ότι απλά τώρα είναι μια παράταση. Ναι. Μια παράταση, και στην παράταση αυτή θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εξελίξουμε κάποια πράγματα για να απολαύσουμε κάποια άλλα. Δηλαδή να βρούμε τα καλά. Τα καλά στοιχεία και να επενδύσουμε στοιχεία πάνω σε αυτό, όπως ακριβώς συνέβη και με τις εξαιρετικές εικόνες τις οποίες μας χαρίσατε την προηγούμενη Τετάρτη. Επενδύσατε, το βάζω εντός εισαγωγικών, στις ανάγκες των καιρών, στις ανάγκες που επιφέρει τελικά αυτή η υγειονομική κρίση. Να σημειωθεί ότι κοιτάξτε αποτέλεσμα. Βέβαια, δεν κάναμε καμία πρόοδο γι' αυτό. Απλά είχαμε φτιάξει την ομάδα, ας πούμε, με τα σύγχρονα μέσα. Μπράβο. Ηλεκτρονικά, μια ομάδα έτσι, 50 ατόμων, που στείλαμε, έστειλα εγώ 2-3 μηνύματα στα παιδιά, τι κάνουμε. Και πήγαμε και το κάναμε. Κύριε Καταρτζόγλου, η συνεργασία, να φανταστώ, δεν αρκείται μόνο σε αυτό το κομμάτι που είδαμε. Συνεχίζεται με το Θανάση, ακόμα και στις σχολές Μαυρόκοστα που ανοίγουν τη Δευτέρα. Ναι. Έτσι. Ναι, έχουμε και μια... Υπάρχει αλληλοστήριξη, γιατί υπάρχει πάρα το κομμάτι επίσης που χρειάζεται. Υπάρχει μια προϊστορία, διότι έχουμε γράψει ένα βιβλίο μαζί, το οποίο λόγω της κρίσης που έγινε τώρα δεν το εκδώσαμε. Ωραία, βρήκαμε θέμα για άλλη εκπομπή. Ναι. Που έχει να κάνει με όλα αυτά που συζητάμε. Ναι. Αλλά ναι, μας ενδιαφέρει να βλέπουμε επιμέρους κάθε χορευτή και να προληπτικά να βλέπουμε βάσει του σωματότυπου που έχει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χορευτής στην προκειμένη φάση, που χρειάζεται λίγο να βελτιωθεί. Φέρει πριν πώς πατάει, αν χορεύει σωστά, αν έχει αυξημένη λόρδωση. Όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Στο να προλάβουμε κάποιους τραυματισμούς, την υπέρχρηση. Βασικό. Και όλα αυτά. Και να γνωρίζεις βέβαια και μέχρι πού πάει η καρδιά σου. Έτσι, στο κομμάτι, ακόμα και στο πιο συγκεκριμένο που είναι ο χορός, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της προθέρμανσης και της αποθεραπείας, να ξέρεις μέχρι πού είναι τα όρια σου. Νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτουν οι χορευτές. Νομίζω. Έχω... Ναι, το χαρακτηριστικό αυτό οφείλουμε να το γνωρίζουμε. Παρόλο που είναι δύσκολο, γιατί την ώρα που νιώσεις ότι ζεστάθηκες πάρα πολύ και ειδικά να πούμε αυτό που λέμε στην καθημερινή, σε έχει πιάσει κοντιλιά, σε έχει πιάσει μουσική δηλαδή. Μπράβο. Και εκείνη τη στιγμή σε ένα άλλο. Να αναγνωρίζεις τα όρια σου, μέχρι που μπορείς να πάθεις. Σου, γιατί και τραυματισμό μπορεί να πάθεις και οτιδήποτε. Αυτό δεν το θέλουμε ποτέ και πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Ο χορός δεν έχει όρια, ούτε ηλικία. Μας πιστεύω... παρασύρει πολλές φορές. Πάρα πολύ. Αυτό που είπατε από την αρχή με την καρδιά είναι πως αισθάνεται ο καθένας και ανάλογα με το πώς είναι η δύναμή του, η ηλικία του, τα πρότυπά του, μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά. Και ένας ωραίος χορευτής για μένα είναι αυτός που έχει να πει κάτι με το σώμα του. Να δείτε κάποιον, ας πούμε, να χορέψει, ο Θανάσης έχει κάτι να πει με το σώμα του. Παρόλο που θέλει τόσο επιτίδες κινησιολογικά κινήσεις, έχει να πει πάντα κάτι με το σώμα του. Βλέπετε ότι και εκφράζεται και έχει να πει κάτι. Έτσι το βλέπω εγώ από τη δική μου πλευρά. Mm-hmm. Οπότε προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να πούμε ότι ο χορός είναι για όλους, ο χορός είναι η ηλικία, απλά πρέπει να βαδίζουμε με ασφάλεια, ποιότητα και ασφάλεια. Ναι, μεν αναφέρουμε τους κινδύνους, αλλά καμιά φορά κάνει καλό να πούμε ότι τι μπορεί να πάθει κάποιος πέρα από το κομμάτι της καρδιάς. Δεν το συζητώ, έτσι που όλοι γνωρίζουμε αν ζοριστεί ένας οργανισμός και πάει πέρα των ορίων. Όσον αφορά τους μυϊκούς τραυματισμούς, τι θα μπορούσε να υποστεί ένας ανθρώπινος οργανισμός σε περίπτωση που δεν τηρήσει αυτά τα οποία αναφέρουμε τόση ώρα. Τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, μου προκαλεί εντύπωση η τοποθέτησή σας, είναι πάρα πολύ εύστοχη. Ναι, πρώτη φορά να χορέψουμε μαζί, να κάνουμε αποθεραπεία. Είναι αυθόρμητη. Και... μάλλον, επειδή είμαστε χορευτές, μάλλον είμαστε δύο χορευτές με ένα δάσκαλο. Έτσι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι τώρα μαθητής σχολές Μαυρόκοστα. Όχι βέβαια τόσο τυπικός, αλλά δεν έχω δει πολλούς τραυματισμούς. Πράγμα που με εκπλήσει σαν φυσιοθεραπευτή. Βλέπω λοιπόν ότι τα παιδιά σταδιακά επιβαρύνονται στις δυνάμεις, στις φιγούρες. Σταδιακά γίνεται η επιβάρυνση αυτή. Και από αυτό που κάνουμε με το Θανάση, που συνοούμαστε πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά,
Και που θα αρχίσουμε να το κάνουμε τώρα πιο συστηματικά. Δηλαδή, πώς πρέπει να μάθουν τα παιδιά να επιβαρύνουν, πόσο μεγάλος, πόσο άνθρωπος που πρασινάει τώρα και είναι 40 χρονών, πώς αυτός που έρθει και λέει στον Θανάση, ξέρεις κάτι, αύριο παντρεύουμε. Μπορώ να κάνω την 7 φιγούρα. Ο Θανάσης του λέει, μα κάτσε, γιατί δεν κάνεις μια ωραία στροφή, πιο ήπια. Καταλάβατε, βάσει αυτών που έχουμε πει και έχουμε συζητήσει μαζί, ο Θανάσης είναι ένα άτομο το οποίο είναι ιδιαίτερα ευφυής και ακούει, είναι βασικό να ακούει. Όπως τον ακούω εγώ, με ακούει και εκείνος. Οπότε είναι πάρα πολύ βασική συνεργασία μας. Και αυτό που με ρωτήσατε είναι τι τραυματισμούς μπορεί να πάθεις. Αυτό που κυρίως μπορεί να πάθεις από το χορό είναι το σύνδρομο υπέρχρησης. Δηλαδή, όταν κάνεις μια επαναλαμβανόμενη κίνηση με λάθος τρόπο, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, έχει περισσότερο. Μεγαλύτερη πιθανότητα να τραυματιστεί. Φέρει τώρα, ο Θανάσης κάθε σωστά. Εγώ δεν κάθομαι σωστά. Όταν κάθομαι για πάρα πολλές ώρες λάθος, αυτό είναι το σύνδρομο υπέρξης. Δηλαδή, κάθομαι για πολλή ώρα, για παρεταμένη χρονική διάρκεια, σε λάθος στάση. Αυτό μπορεί να βλάψει περισσότερο τη μέση μου από το να κάνω μια απότομη κίνηση. Όπως στο χορό. Όταν ένας χορευτής χορεύει για πάρα πολλές ώρες με ένα. Έχει πλατυποδία, οπότε πατάει λάθος κάτω, ξέρετε. Το βάρος όλου του σώματος καθορίζεται από το πώς πατάμε. Όταν πατάμε λάθος, πέφτουν όλες τις δυνάμεις λάθος απάνω στο σώμα. Ωραία. Όταν λοιπόν διορθώσουμε το πώς πατάει ο χορευτής με ένα βοήθημα, με ένα πάτο στην προκειμένη περίπτωση, ή να του δείξουμε κάποιες ειδικές διατάσεις να διορθώσει κάποιους μυϊκούς άξονες, βοηθάμε στο να μην γίνει το σύνδρομο υπέρχρησης. Οπότε θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα και σαν εξέλιξη σαν χορευτή, αλλά και σαν ασφάλεια. Δεν ξέρω αν σα έδωσα το αντιλαμβανόμαστε, ναι. Βέβαια. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε πάει σε άλλο επίπεδο το κομμάτι του χορού και τη κριτική παράδοση. Και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω έτσι κλείνοντας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, μιας και τη Δευτέρα έχουμε και την πρεμιέρα στις σχολές Μαυρόπωστα. Δευτέρη, ετοιμαστήκαμε διαγραμμή την ομάδα μου. Διαγραμμίσαμε τις σχολές μας 2 μέτρα πώς ένας από τον άλλο. Έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα, έχουμε κάνει τις απολυμάνσεις μας. Μπράβο. Έχουμε παραγγείλει μάσκες, γάντια. Τμήματα θα υπάρχουν με συγκεκριμένο αριθμό θανάσεων. Περιμένουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Αναλόγως στη διαγράμμιση, αν δεν έχει κάποιος απόσταση 2 μέτρα από τον άλλο, είναι μέχρι εκεί. 8 ατόμων, 10 ατόμων, όσο είναι η αίθουσα. Μπράβο. Και τα αντισηπτικά. Καθαίρει ο καθένα για την πετσετούλα του. Και αυτόν, τώρα θα πρέπει να αλλάξουν κάποιες συνήθειες αναγκαστικά. Ο συνωστισμός, δηλαδή οι γονείς που φέραν τα παιδιά και πολλές φορές μέναν έξω. Μπράβο. Και υπήρχε ένα συνωστισμός. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Τα βάλουμε όλοι στη ζωή μας μέχρι να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Αλλά πρέπει να μην σταματήσουμε να χορεύουμε, γιατί αυτό είναι που μας εκφράζει και αυτό που αγαπάμε. Και με αυτή την κουβέντα θα κλείσουμε. Θανάση, θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι. Μανώλη Κανταρτζόγλου, σας και σένα, και εμείς την πάρα πολύ. Σου. Μας.